Για πάμε παιδιά στα πρωτοσέλιδα να δούμε ποια είναι τα πρώτα θέματα που έχουν επιλέξει οι εφημερίδε. Τα νέα. Οι ιδιοκτήτε παγώνει ο ΕΝΦΙΑ ο φόρο που θα πληρώσουν το 2021. Με τι σημερινέ αντικειμενικέ αξίε θα υπολογιστεί ο φόρο ακινήτων για 6 εκατομμύρια ιδιοκτήτε. Ακόμη στι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε αναστέλλονται μέχρι νεοτέρα οι εμβολιασμοί με το Άστρα Ζενεκά. Και με διάβημα νέα τουρκική πρόκληση στο παραπέντε, στο παραένα των Συζητήσω. έχουν φτάσει εδώ πέρα, ξεκινάνε. Παρακαλώ, βεβαίω. Έχουν δεύνα... φτάσει, ξεκινάνε ακριβώ. Δεν και ξέρω, ξέρουμε αύριο... καν το πού. Πού. Ε, πού θα Ξέρεις είναι. Πού? Ε, σε κανένα, δεν ξέρω, σε κανένα ξενοδοχείο. Μπορεί, ναι. Που, 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 Στο Χίλτον. Ξέρω εγώ, εκεί που, που. υποδεχόμασταν του. Ε, δεν ξέρω. το, το Πώ του λέγαμε. Ποιου. <laughs> <laughs> του ε, τους <laughs> <laughs> Ναι. Oh, με, τα κουρασανάκια και τα τέτοια. Με τον Μίστερ Blue Eyes. Τι εποχέ. Λοιπόν, καθημερινή στη μάχη οι τελευταίε εφεδρείε στο ΕΣΥ σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη η Αττική. Ενίκεια δεύτερη ευκαιρία αποζημίωση στου ιδιοκτήτε των ακινήτων. Νέο γύρο διερευνητικών επαφών σε βαρύ κλίμα. Ρηματική διακίνωση άγκυρα για το γυρόσια Κονέκτορ. Τι είναι αυτό, μισό λεπτάκι, δεν το ξέρω. Ναι, έργο είναι. Λοιπόν. Και η Κρήτη, πρώτη επιλογή των Γερμανών τουριστών, ξεπέρασε σε κρατήσει και την παραδοσιακή κυρίαρχη Μαγιόρκα. Όλη η Ελλάδα θα θέλουν να έρθουν φέτο. Ε, βέβαια. Και μακάρι να έρθουν. Η εφημερίδα των συντακτών καταγγέλνουν βασανιστήρια στη Γαδά. Η μαρτυρία του Άρη Παπαζαχαρουδάκη, η απαγωγή του από την Ελλάδα, η κουκούλα και το δέσιμο πιστάγκονα, το ξύλο επιόρεση, ψυχολογική βία, η ειδική μεταχείριση στον έκτο όροφο τη Γαδά, σοκαριστικέ μαρτυρίε συλληφθέντων της Νέας Σμύρνης. Και άστρα μη με παγώνετε, εμβολή στο ήδη καθυστερημένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εμβολιασμών προκαλεί η προσωρινή και επιστημονικά βεβαιασμένη αναστολή χρήση των σκευασμάτων της Άστρα από τα κράτη-μέλη. Στον ελεύθερο τύπο, 1768 προσλήψεις έως το Πάσχα, όλες οι νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς, δεν απέδωσε η στροφή στην ακραία ρητορική, γκρίνια στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το αδιέξοδο στα Μπάχαλα. Τυπική διαδικασία οι διαρευνητικέ Ελλάδα-Τουρκία. Στον πάγο το εμβόλιο τη Αστραζένεκα, μπλόκο σε Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και άλλε 8 χώρε τη Ευρώπη, τι θα αλλάξει στο χρονοδιάγραμμα αν απαγορευτεί και στην Ελλάδα, Πάμε στην ε, δημοκρατία. Η εξέγερση τη γειτονιά φουντώνει το κύμα αγανάκτηση για την αστυνομοκρατία και τον lockdown. Οι πολίτε δεν πιστεύουν πια του κρατικού δημοξιολόγου και που τα έκαναν θάλασσα και σφάζονται μεταξύ του. Δεν αντέχουμε άλλο, φωνάζει ο απλό κόσμο σε όλη τη χώρα, έπειτα από πέντε μήνε αποτυχημένων μέτρων. Ακομάτι στο ποτάμι λαϊκή οργή πνίγει το Μαξίμου. Η τώρα το τροχαίο και η προσπάθεια κουκουλώματο, γράφει ε, η Δημοκρατία. δημοκρατία. Έλεω πληρώνουμε αστυνομικού για τον Φουρτιώτη. Τι Μπορεί να έχει ζητήσει, μπορεί να δεχτεί, μπορεί να, δεχθεί, μπορεί να δεχθεί τα απειλέ, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Πόσου έχει. Πόσου έχει. Δεν το λέω, παιδιά, το νούμερο. Είναι δε, 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 δε. Ναι. Αλλά λέει, πληρώνουμε, ναι. Καλά. Ναι, ε, και όλη η Ευρώπη βάζει φαίνο στην AstraZeneca. Στην αιστεία, σοκ. Το 38% των Ελλήνων θεωρεί ότι η πολυδημοκρατία βλάπτει τη χώρα. Τι έκρυψαν τα μέσα μαζική ενημέρωση από την έρευνα τη Μέτρων Ανάλυση για λογαριασμό του κύκλου ιδεών. Γοητεύονται από τα πρότυπα Κίνα και Ρωσία, ενώ το 66% των νέων λέει ότι τα μέτρα τη πανδημία αδιαφορούν για του δημοκρατικού κανόνε, 86% των Ελλήνων ζητεί αλλαγέ στο πολιτικό σύστημα. Μάλιστα. Η κόντρα, θρίλερ στην Ευρώπη με το εμβόλιο τη Αστραζένεκα. Μπλόκο από Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και άλλε 10 χώρε. Αγωνία για τι παρενέργειε που μπορεί να προκαλούν οι θρομβώσει. Μένιο Γκέμπελ στην Εσπρέσο. Η Υπουργή Επιχείρηση Φήμωση τη Εσπρέσο, φουρτιώτη τη λίστα Πέτσα, ζήτησε να συλληφθεί από αυτό φόρο η εκδοτική ομάδα για το ρεπορτάζ με τους αστυνομικούς του αστυνομικού του Φιλιππινέζε. Κούγια και αγαπηνό προ την δικηγόρη του, με την Ελλάδα να σπέβδει να υπερασπιστεί τον δίθεν δημοσιογράφο. Φρουρό τη Ντόρα θέρισε νεαρό έξω από τη Βουλή. Ερωτήματα και πολλά γιατί για το χαμό του Ιάσουνα. Πάμε στην, στην Star Τρόμος με το εμβόλιο τη Αστραζενεκά, τέσσερι μεγάλε χώρε αναστέλνουν από σήμερα του εμβολιασμού με το συγκεκριμένο σκεύασμα. Πέθανε γιατρό κάτω των 50 ετών στην Ορβηγία από εγκεφαλική αιμορραγία. Τι όθησε η Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ολλανδία στην απόφαση σοκ. Γιατί συνεχίζει η Ελλάδα να χρησιμοποιεί το αμφιλεγόμενο σκεύασμα. Και στην αυτεμπορική, ποιοι απαλλάσσονται από τα ενίκια του Μαρτίου, παραδείγματα με τι εκτό ενοικίων και τα ωφέλη για του ιδιοκτήτε. Θετικό το Eurogroup για την ένατη αξιολόγηση, δημοσιονομική χαλάρωση και το 2022.